Ninja TV. Για χαρά. Με τι θα ξεκινήσουμε, με τι άλλο. Με αυτό που απορεί όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα. Όχι με τα γραφές και τις αηδίες, αλλά το πώς θα διεξαχθεί το νέο πρωτάθλημα. Έχουν ακουστεί πολλά. Θα σας τα πω όλα στον πόντο. Ακριβώς στον πόντο. Επειδή όμως είναι λίγο δυσνόητα, δυσκολονόητα, ανοίξτε τα αυτιά σας και παρακολουθήστε, θα το κάνω 50 λάκια. Το νέο πρωτάθλημα λοιπόν θα διεξαχθεί με 20 ομάδες. Οι 16 που υπάρχουν τώρα, διότι ο Πλατανιάς και η Κέρκυρα δεν θα πέσουν, συν 2 ο Όφη και ο Άρης, 18, συν άλλες 2 η Παναχαϊκή και ο Κισαμικός, 9. Πάμε στις 20 ομάδες. Αυτές οι 20 ομάδες θα αποτελέσουν το νέο πρωτάθλημα. Πώς? Όχι σε έναν όμιλο, μονοκόμματα. Όχι. Οι 20 αυτές ομάδες θα χωριστούν σε 2 ομίλους. Α1, Α2. 10 ομάδες ο ένας όμιλος, 10 ομάδες ο άλλος. Πώς θα γίνει ο διαγωνισμός? Οι 4 πρώτοι θα είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Γιατί? Διότι πάνε με κριτήριο, η κυβέρνηση μιλάω, την εμπορικότητα των ομάδων, τη συμμετοχή τους σε Champions League και σε ευρωπαϊκά, τα πρωταθλήματα που έχουν πάρει και τις διακρίσεις τους. Οι 4 πρώτες ομάδες είναι σίγουρα επικεφαλής. Πώς θα γίνει όμως? Είπαμε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Θα γίνει κλήρωση. Οι 2 από αυτούς θα πάνε στον Α1. Οι άλλοι 2 στον Α2. Στην επόμενη τετράδα θα πάει με βάση την βαθμολογία που τερμάτισαν φέτος. Είναι ο Αστέρας Τρίπολης, είναι η Ξάνθη, είναι ο Πανιόνιος, άλλη τετράδα. Πάλι κλήρωση. 2 από εδώ, 2 από εκεί. Στην επόμενη τετράδα πάλι κλήρωση. 2 από εδώ, 2 από εκεί. Και στην επόμενη τετράδα πάλι κλήρωση. 2 από εδώ, 2 από εκεί. Και έχουμε 2 ομίλους, τον Α1 και τον Α2, από 10 ομάδες ο κάθε όμιλος. Και ξεκινάει το πρωτάθλημα. 18 μάτς, 9 και 9 θα δώσει ο Α1 και 18 μάτς θα δώσει ο Α2. Στο τέλος, οι 5 πρώτοι από τον Α1 και οι 5 πρώτοι από τον Α2 θα κάνουν ένα νέο πρωτάθλημα μεταξύ τους. 10 ομάδες, οι 5 και οι 5 πρώτοι. Γιατί θα το κάνουνε? Για να βγει ο πρωταθλητής, για να βγει η ομάδα που θα πάει Champions League, η δεύτερη ομάδα, ομάδες που θα βγουν στα ευρωπαϊκά, UEFA κτλ. Είναι η δεύτερη δουλειά αυτή. Και εκεί τι θα γίνει? Στον Α1 όμιλο, ο ένατος και ο δέκατος θα δώσουν μπαράζ με τον έκτο και τον έβδομο, μπας και ο έκτος και ο έβδομος ανέβουν στον Α1. Και ο ένατος και ο δέκατος πέσουν στον Α2. Αυτός είναι ο τρόπος διεξαγωγής πρωταθλήματος. Λίγο δυσκολονόητος, αλλά βάλτε κάτω, σας θα πάω όσο πιο λιανά μπορώ. Δεν είναι γνωστό ότι αφού ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα με τις 10 και 10 ομάδες, 18 παιχνίδια, και οι 5 πρώτοι και οι 5 πρώτοι παίξουν μετά μεταξύ τους το τελευταίο γύρο, εκεί δεν είναι γνωστό ακόμα αν πάνε μαζί τους τη βαθμολογία. Αυτό θα αποφασίσει η Super League. Να πω ακόμα ότι η κυβέρνηση θα σπαταλήσει χρήμα. Ομάδες σαν τη Λαμία, τον Απόλλωνα, τον Λεβαδιακό, που πήραν φέτος 1.200.000, στην κυβέρνηση σεζόν θα πάρουν 3,5 εκατομμύρια. Ο Ατρόμητος, ο Αστέρας, η Ξάνθη θα πάρουν περισσότερα λεφτά. Και φυσικά οι μεγάλοι ακόμα περισσότερα. Διότι στο παιχνίδι μπαίνει όχι μόνο Νόβα, αλλά και η ΕΡΤ. Με μια διαφορά όμως, υπάρχει ένας όρος. Όποιος κάνει παρατράγουδο σε όποια ομάδα γίνονται περισσότερα στο γήπεδο της, η κάδουλα κόβεται. Δεν ξέρω με μία. Να πούμε τώρα ότι θα έχουμε την Α1, την Α2. Από εκεί ήταν η Β' Εθνική. Η Α2 δεν είναι η Β' Εθνική. Είναι η Super League 1, η Super League 2. Πάμε στη Β' Εθνική. Στην οποία Β' Εθνική θα μετέχουν 12 ομάδες. Αυτές που μείναν τώρα. Δηλαδή, έφυγε ο Άρης και ο Όφη. Φεύγουν και ανεβαίνουν ο Κισαμικός με την Παναχαϊκή. Πέφτουν όσοι πέφτουν, ανεβαίνουν από τη ΓΑΜΑ Εθνική και θα παραμείνει η Β' Εθνική με 12 ομάδες. Η ΓΑΜΑ Εθνική θα παραμείνει ως έχει. Δέκα Εθνική δεν πρόκειται να γίνει. Γιατί υπήρχαν κάποιες φήμες από κάποιες λακαμάδες, θα γίνει Δέκα Εθνική. Τίποτα. Παραμείνει σκορδαλιά εν Γιώργου. Δεν γίνεται Δέκα Εθνική. Θα έχουμε Super League 1, Super League 2, Β' Εθνική, ΓΑΜΑ Εθνική και τα τοπικά πρωταθλήματα. Υπήρχε μια υποψία ότι οι ομάδες που πέσαν από τη ΓΑΜΑ Εθνική στην Α' κατηγορία Αθήνας θα ανεβαίνανε πάλι για να συμπληρωθεί ο όμιλος. Όχι. Δηλαδή, ο Φωστήρας, η Κηφισιά που έπεσαν από τη ΓΑΜΑ Εθνική στην Α' κατηγορία δεν θα ανεβαίνουν, θα παραμείνουν στην Α' κατηγορία. Αυτό είναι το πλάνο. Όλο το πλάνο είναι αυτό. Τώρα, σας αρέσει, δεν σας αρέσει.
θα το κρύβουμε όλοι στην πορεία. Εγώ βλέπω ότι έχει ορισμένα τροτά σημεία, όπως για παράδειγμα πολλά παιχνίδια. Είναι 18 παιχνίδια στην αρχή και άλλα 18 μετά 36. Βάλτε και τα θελικά που δεν έχουν γίνει. Βάλτε και το κύπελο. Βάλτε και την Ευρώπη. Βάλτε και εθνικές ομάδες. Τα παιχνίδια αυξάνονται πάρα πολύ. Είναι κάμματος για τους παίχτες. Και κάποιοι λένε ότι κάποιοι παίχτες από την κόποση μπορεί να πάρουν και ματζούνι. Και τον ματζουράνα. Ξέρετε τι σημαίνει ματζουράνα, έτσι. Επαναλαμβάνω όμως, όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Είναι νωρίς να κρίνουμε αν αυτός ο τρόπος διεξαγωγής πρωταθλήματος, που δεν υπάρχει σε άλλη χώρα της Ευρώπης, είναι πρωτοπάντες αυτό, εάν βελτιώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, βελτιώσει το πρωτάθλημα, το κάνει πιο συναρπαστικό, το κάνει πιο γοητευτικό, θα πέσουν λεφτά, αυτό είναι σίγουρο, θα δώσει η κυβέρνηση λεφτά και θα δούμε τι θα γίνει. Στην Τρίπολη, είμαι η Ξάνθη, είναι ο Πανιόνιος, άλλη τετράδα. Πάλι κλήρωση. Δύο από εδώ, δύο από εκεί. Στην επόμενη τετράδα, πάλι κλήρωση. Δύο από εδώ, δύο από εκεί. Και στην επόμενη τετράδα, πάλι κλήρωση. Δύο από εδώ, δύο από εκεί. Και έχουμε δύο ομίλους, τον Α1 και τον Α2, από 10 ομάδες ο κάθε όμιλος. Και ξεκινάει το πρωτάθλημα. 18 μάτς, 9 και 9 θα δώσει ο Α1 και 18 μάτς θα δώσει ο Α2. Στο τέλος, οι 5 πρώτοι από τον Α1 και οι 5 πρώτοι από τον Α2 θα κάνουν ένα νέο πρωτάθλημα μεταξύ τους. 10 ομάδες, οι 5 και οι 5 πρώτοι. Γιατί θα το κάνουν? Για να βγει ο πρωταθλητής, για να βγει η ομάδα που θα πάει Champions League, η δεύτερη ομάδα, ομάδες που θα βγουν στα ευρωπαϊκά, UEFA κτλ. Είναι η δεύτερη δουλειά αυτή. Και εκεί τι θα γίνει? Στον Α1 όμιλο, ο ένατος και ο δέκατος θα δώσουν μπαράζ με τον έκτο και τον έβδομο, μπας και ο έκτος και ο έβδομος ανέβουν στον Α1. Και ο ένατος και ο δέκατος πέσουν στον Α2. Αυτός είναι ο τρόπος διεξαγωγής πρωταθλήματος. Λίγο δυσκολονόητος, αλλά βάλτε κάτω, σας θα πάω όσο πιο λιάνα μπορώ. Δεν είναι γνωστό ότι αφού ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα με τις 10 και 10 ομάδες, 18 παιχνίδια, 18 παιχνίδια, και οι 5 πρώτοι και οι 5 πρώτοι παίξουν μετά μεταξύ τους το τελευταίο γύρο, εκεί δεν είναι γνωστό ακόμα αν πάνε μαζί τους στη βαθμολογία. Αυτό θα αποφασίσει η Super League. Να πω ακόμα ότι η κυβέρνηση θα σπαταλήσει χρήμα. Ομάδες σαν τη Λαμία, τον Απόλλωνα, τον Λεβαδιακό, που πήραν φέτος 1.200.000, στην κυρία σεζόν θα πάρουν 3,5 εκατομμύρια. Ο Ατρόμητος, ο Αστέρας, η Ξάνθη θα πάρουν περισσότερα λεφτά. Και φυσικά αυτές οι 20 ομάδες θα αποτελέσουν το νέο πρωτάθλημα. Πώς? Όχι σε έναν όμιλο μονοκόμματα. Όχι. Οι 20 αυτές ομάδες θα χωριστούν σε δύο ομίλους. Α1, Α2. 10 ομάδες ο ένας όμιλος, 10 ομάδες ο άλλος. Πώς θα γίνει ο διαγωνισμός? Οι 4 πρώτοι θα είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Γιατί? Διότι πάνε με κριτήριο, η κυβέρνηση μιλάω, την εμπορικότητα των ομάδων, τη συμμετοχή τους σε Champions League και σε ευρωπαϊκά, τα πρωταθλήματα που έχουν πάρει και τις διακρίσεις τους. Οι 4 πρωταθλητές ομάδες είναι σίγουρα επικεφαλής. Πώς θα γίνει όμως? Είπαμε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Θα γίνει κλήρωση. Οι δύο από αυτούς θα πάνε στον Α1. Οι άλλοι δύο στον Α2. Στην επόμενη τετράδα θα πάει με βάση την βαθμολογία που τερμάτισαν φέτος. Είναι ο Ninja TV. Για χαρά. Με τι θα ξεκινήσουμε? Με τι άλλο? Με αυτό που απορεί όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα. Όχι με τα γραφές και τις αηδίες, αλλά το πώς θα διεξαχθεί το νέο πρωτάθλημα. Έχουν ακουστεί πολλά. Θα στα πω όλα στον πόντο. Ακριβώς στον πόντο. Επειδή όμως είναι λίγο δυσνόητα, δυσκολονόητα, ανοίξτε τα αυτιά σας και παρακολουθήστε, θα το κάνω 50 λάκια. Το νέο πρωτάθλημα λοιπόν θα διεξαχθεί με 20 ομάδες. Οι 16 που υπάρχουν τώρα, διότι ο Πλατανιάς και η Κέρκυρα δεν θα πέσουν, συν 2 ο Όφη και ο Άρης, 18, συν άλλες 2 η Παναχαϊκή και ο Κυσαμικός, 9. Πάμε στις 20 ομάδες. Οι μεγάλοι ακόμα περισσότερα, διότι στο παιχνίδι μπαίνει όχι μόνο Νόβα αλλά και η ΕΡΤ. Με μια διαφορά όμως, υπάρχει ένας όρος. Όποιος κάνει παρατράγουδο σε όποια ομάδα γίνονται επεισόδια στο γήπεδό της, η κάβλα κόβεται.
Δεν ξέρω με περί μία. Να πούμε τώρα ότι θα έχουμε την Α1 και την Α2. Από εκεί θα είναι η Β' Εθνική. Η Α2 δεν είναι η Β' Εθνική. Είναι η Super League 1, η Super League 2. Πάμε στη Β' Εθνική. Στην οποία Β' Εθνική θα μετέχουν 12 ομάδες. Αυτές που μιλάνε τώρα. Δηλαδή, έφυγε ο Άρης και ο Όφη, φεύγουν και ανεβαίνουν ο Κισαμικός με την Παναχαϊκή, πέφτουν όσοι πέφτουν, ανεβαίνουν από τη Γάμα Εθνική και θα παραμείνει η Β' Εθνική με 12 ομάδες. Η Γάμα Εθνική θα παραμείνει ως έχει. Δέκα Εθνική δεν πρόκειται να γίνει. Γιατί υπήρχαν κάποιες φήμες από κάποιες λακαμάδες.